των πυθίκων. Ελπίζουμε να μην έρθει και ευλογιά κανένας άλλου ζώου. Λοιπόν, τι κάνουμε, κύριε Χαριλάου, όμως, για να προετοιμαστούμε. Κάθε χώρα ετοιμάζει το σχέδιο δράσης, της διαχείρισης, τέλος πάντων, σε περίπτωση που χρειαστεί. Εμείς πού είμαστε? Κοιτάξτε να δείτε, η ευλογιά των πυθίκων αποτελεί μια ακόμη υγειονομική κρίση ανά το παγκόσμιο. Mm-hmm. Και πρέπει να είμαστε σε θέση πάντοτε να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις υγειονομικές κρίσεις. Η πανδημία με το COVID-19 μας έχει διδάξει ότι θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, τέτοιου είδους υγειονομικές κρίσεις. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που και εμείς έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, δηλαδή από την ώρα μεταφοράς ενός ύποπτου περιστατικού ή ενός επιβεβαιωμένου περιστατικού στα νοσηλευτήρια μας, το τι πρέπει να πράξουμε ούτως ώστε να του δώσουμε την καλύτερη φροντίδα μέσα σε ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας τόσο για τον ίδιο αλλά και για το προσωπικό μας. Αναμένουμε και τις κατευθυντήριες οδηγίες από το ECDC και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ελπίζουμε ότι εντός των λίγων ημερών θα είμαστε πανέτοιμοι έχοντας στα χέρια μας έναν επιχειρησιακό πλάνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Μάλιστα. Τώρα, μέσα στα πλάνα μας έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να εξοπλιστούμε με κάτι? Πώς βλέπετε εσείς τα δεδομένα που τα ξέρετε? Καταρχήν, από ό,τι φαίνεται, δεν υπολοιπόμαστε οτιδήποτε από πλευράς αναλωσίμων ή εξοπλισμού. Έχουμε τα πάντα στα νοσηλευτήρια μας. Εκείνο το οποίο απομένει είναι να αποσταλούν οι κατευθυντήριες οδηγίες από το ECDC, ούτως ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι αυτός ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται από το προσωπικό και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, επαναλαμβάνω, για να παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή νοσηλεία στον ασθενή μας, αλλά για να προστατεύσουμε το προσωπικό μας. Άρα, καταληκτικά λέμε ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα αυτή τη στιγμή με ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό ή άλλον εξοπλισμό για να μπορέσουμε να αντιδεξερθούμε. Χώροι υποδομής υπάρχουν, όμως υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν, γιατί είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Είναι περιστατικό το οποίο μεταδίδεται πολύ διαφορετικά από ότι μεταδίδεται το COVID-19. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την απολύμανση των χώρων, την χρήση των κλινοσκευασμάτων, των καθαρισμών των επιφανειών και όλα αυτά, γιατί ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω αυτών. Γι' αυτόν μελετούμε, καταγράφουμε τα πάντα και θεωρώ ότι πολύ πολύ σύντομα, δηλαδή εντός των λίγων ημερών, θα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις.